Λοιπόν, εδώ στο δεύτερο μέρος θα δούμε την κατασκευή του επαγωγικού κινητήρα. Στο προηγούμενο είπαμε ότι η βάση, η αρχή, το παν είναι το στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο. Και θα δούμε εδώ τώρα πώς γίνονται αυτές οι ιστορίες με τα τυλίγματα κτλ. Αυτός είναι ο στάτορας. Έχει ένα πυρήνα, σιδερένιο πυρήνα από μαλακό σίδερο. Και να δούμε εδώ μέσα, έχει αυλάκια. Μέσα από αυτά τα αυλάκια περνάει αυτό το σύρμα. Είναι ειδικό σύρμα περιέλυξης, βερνικωμένο, μονωμένο. Πώς τυλίγεται τώρα αυτό μέσα από τα αυλάκια? Αυτός εδώ συγκεκριμένος κινητήρας έχει 24 αυλάκια. Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα η ιστορία? Αυτός έχει 4 πινία. 1, 2, 3, 4, που ουσιαστικά δεν είναι 4, είναι 2, γιατί ανά 2 ενώνονται. Δηλαδή, τα 2 πινία ενώνονται, βγάζουν ένα καλώδιο, τα άλλα 2 ενώνονται, βγάζουν ακόμα ένα καλώδιο και όλες οι άλλες άκρες των πινίων βγάζουν το τρίτο καλώδιο. Όπως είχαμε πει, είναι 3 καλώδια, αυτό εδώ πέρα που πάει στον ουδέτερο και αυτό το μπλε και το καφέ, που θα πάνε στις στάσεις, στις φάσεις. Αυτά τα πινία που είναι ενωμένα είναι πάνω στον κύκλο εδώ, όπως βλέπουμε, τα εκ διαμέτρου αντίθετα. Δηλαδή, το α είναι ενωμένο με το γ και το β είναι ενωμένο με το δ. Αυτά είναι τα πινία. Για να καλυφθούν τα 24 αυλάκια, εφόσον είναι 4 πινία, πρέπει το κάθε πινίο να πιάσει 6 αυλάκια. Παίρνουν μια δέσμη σειρμάτων, αυτή εδώ, ας πούμε μια δέσμη, μεγάλου μήκους, όσο μήκος χρειάζεται. Ανάλογα πόσο ισχυρό μαγνητικό πεδίο θέλω να φτιάξουμε, μπορεί η δέσμη να έχει 6, μπορεί να έχει 8, μπορεί να έχει 10 σειρμάτα. Και αυτή η δέσμη αρχίζει και τηρείται ως εξής. Ξεκινάει από το αυλάκι 1 και πάει στο 6. Από το 6 γυρίζοντας πάει στο 2, και από το 2 στο 5, γυρίζοντας στο 3 και από το 3 στο 4 και βγαίνει έξω. Άρα από το 1 και το 4 βγαίνουν τα δύο καλώδια του ενός πινίου. Με τον ίδιο τρόπο ξεκινάει μετά από το 7, το δεύτερο πινίο, και πάει μέχρι το 12, γυρνάει στο 8, στο 11, στο 9, στο 10 και βγαίνει έξω πάλι η άκρη της δέσμης των σειρμάτων. Το ίδιο γίνεται εδώ και εδώ. 6 λοιπόν αυλάκια το κάθε πινίο, 4-6, 24 αυλάκια. Αυτό το πινίο, το α με το β, είπαμε είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και δημιουργούν ένα μαγνητικό πεδίο εδώ. Το β με το δ είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και δημιουργούν ένα κάθετο μαγνητικό πεδίο. Είδαμε ότι χρειαζόμαστε δύο μαγνητικά πεδία κάθετα μεταξύ τους, εκ των οποίων το ένα, ας πούμε αυτά δύο ποινία, πλαίσια, θα πάρουν απευθείας την εναλλασσόμενη τάση, ενώ αυτό το πλαίσιο θα πάρει την εναλλασσόμενη τάση μέσω πυκνωτή και έτσι θα δημιουργηθεί το στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο. Αυτό λοιπόν είναι ένα τύλιγμα για έναν μονοφασικό επαγωγικό κινητήρα. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα τύλιγμα για τριφασικό επαγωγικό κινητήρα. Εδώ τα τρία πινία, αν έχει τρία πινία και 24 αυλάκια, το κάθε πινίο πρέπει να πιάσει 8 αυλάκια, 3, 8, 24. Το πρώτο πινίο θα ξεκινήσει από το 1 και θα πάει στο 8, επιστρέφοντας θα μπει στο 2 και θα πάει στο 7, επιστροφή 3, 6, επιστροφή 4, 5. Το ίδιο και τα άλλα. Το δεύτερο πινίο θα πιάσει από το 9 μέχρι το 16 και το τρίτο από το 17 μέχρι το 24. Τα κέντρα των ποινίων, ας πούμε το πρώτο ποινίο, το κέντρο του είναι μεταξύ του 4 και 5, στα αυλάκια 4-5. Το ίδιο στο δεύτερο ποινίο είναι μεταξύ 12 και 13 και στο τρίτο ποινίο μεταξύ 20 και 21. Αν τραβήξετε τις ευθείες προς το κέντρο του κύκλου, θα διαπιστώσετε ότι αυτές οι τρεις άξονες των ποινίων σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 120 μοίρες. Έτσι είναι το τριφασικό τύλιγμα. Αν το δούμε σε πλακέ μορφή, έτσι η δέσμη των σειρμάτων μπαίνει στο 1,
Μετά μπαίνει στο 8, βγαίνει από το 8, πάει στο 2, από το 2 πάει στο 7 κτλ. Κτλ. Έτσι, και βγαίνει από εδώ, από το 4-5. Αυτό είναι το τριφασικό τύλιγμα. Αυτό το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο δημιουργεί επαγωγικά, θα δούμε τι σημαίνει αυτό, στο ρότορα, να ο ρότορας, ο οποίος δεν έχει ούτε ψύχτρες, ούτε καλβουνάκια, ούτε τίποτα, έχει δύο ρουλεμάν, ένα εδώ και ένα από πίσω για να περιστρέφεται και ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι σίδερο που είναι ένας κλωβός. Θα το δούμε σε σχήμα. Αυτό το πράγμα είναι. Εδώ υπάρχουν κάτι χάλκινοι ράβδοι, οι οποίοι είναι βλακυκλωμένοι με δαχτυλίδια. Άρα σχηματίζουν ουσιαστικά πλαίσια. Μέσα αυτά τα πλαίσια που σχηματίζονται, εδώ μπαίνει ο Φαραντέι στη μέση, ο νόμος του Φαραντέι, ο νόμος της επαγωγής, που λέει ότι όταν ένα πλαίσιο είναι μέσα σε μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, όπως εδώ είπαμε ότι δημιουργείται στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, τότε πάνω του αναπτύσσεται επαγωγική τάση. Και αν είναι κλειστό το πλαίσιο, εμφανίζεται και επαγωγικό ρεύμα. Αυτός ο νόμος επαγωγής, θα δείξουμε ένα απλό πειραματάκι τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Εδώ έχουμε ένα σειρμάτινο πλαίσιο και εδώ έχουμε ένα καρούλι και έχει απάνω δύο μαγνητάκια. Αυτά είναι συνδεδεμένα εδώ πέρα με ένα αμπερόμετρο. Έτσι το πλαίσιο είναι κλειστό. Λοιπόν, το αμπερόμετρο δείχνει 0. Εάν το βάλουμε να περιστραφεί αυτό, τότε θα έχουμε ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο μέσα σε ένα πλαίσιο. Okay, μέσα στο πλαίσιο περιστρέφεται ένα μαγνητικό πεδίο. Αν δούμε το αμπερόμετρο, δείχνει κάποια, ελάχιστα βέβαια, 0,17 mA, τίποτα δηλαδή, αλλά για την κατασκευή αυτή και πολλά είναι. Να λοιπόν το στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο και να και το ρεύμα που εμφανίζει. Αν κόψουμε την τάση, το σταματήσουμε δηλαδή, το ρεύμα μηδενίζεται. Αυτό το ρεύμα είναι παγωγικό. Δηλαδή, στο πινίο αυτό, στο πλαίσιο αυτό, δεν δώσαμε ρεύμα ούτε από μπαταρία ούτε από πουθενά. Είναι ένα ρεύμα που επάγεται. Είναι από το νόμο του Φαραντέι. Όταν δηλαδή μέσα σε ένα πλαίσιο μεταβληθεί μαγνητική ροή, η οποία προκαλείται από μεταβολή του πεδίου, και εδώ είπαμε ότι έχουμε ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, τότε σε αυτό το πλαίσιο θα εμφανιστεί τάση, επαγωγική τάση. Αν είναι κλειστό, όπως είναι αυτά εδώ τα πλαίσια, είναι κλειστά, θα εμφανιστεί και ρεύμα. Και εμείς ξέρουμε βέβαια ότι αν υπάρχει ρεύμα μέσα σε μαγνητικό πεδίο, υπάρχει δύναμη Λαπλάς, η οποία περιστρέφει το πλαίσιο, δηλαδή το ρότορα. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύει ο επαγωγικός κινητήρας, λέγεται επαγωγικός διότι βασίζεται στο φαινόμενο της επαγωγής. Δηλαδή, να το επαναλάβω μια φορά ακόμα, ίσως γίνω και κουραστικός, όταν σε ένα πλαίσιο μεταβληθεί με οποιοδήποτε τρόπο η μαγνητική ροή, τότε το πλαίσιο, εάν είναι κλειστό, διαρρέεται από ρεύμα. Αν είναι ανοιχτό, απλά εμφανίζει τάση στις άκρες του. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο τρόπος που εμφανίζεται το επαγωγικό ρεύμα είναι το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο. Αυτό είναι που εμφανίζεται στον επαγωγικό κινητήρα και τον περιστρέφει. Είναι αθόρυβος. Ο μεγαλύτερος θόρυβος στους κινητήρες προέρχεται από τις ψύχτρες. Από τις τριβές στις ψύχτρες είναι και ο θόρυβος του κινητήρα. Λοιπόν, πιστεύω να έγινα κατανοητός. Βέβαια τα τυλίγματα που περιγράψαμε, εδώ τα περιέγραψα πως μπορεί να γίνει με το χέρι για να καταλάβουμε πως γίνονται αυτά τα τυλίγματα. Υπάρχουν υπερσύγχρονες μηχανές που κάνουν τα τυλίγματα, αλλά αν δείτε ένα βίντεο που έχει περιελήξει σε κινητήρες, θα δείτε ότι δεν θα καταλάβετε πολλά πράγματα, γιατί αυτοί κάνουν το εξής, έχουν μια μηχανή που παράγουν με τη δέσμη των συρμάτων, παράγουν τα πλαίσια σε 3-4 μεγέθη.
Γιατί το πλαίσιο αυτό, όπως βλέπετε, για να γίνει αυτή εδώ η κατασκευή, πρέπει μία δέσμη να πάει από το 1 στο 8. Άρα πρέπει να είναι μεγαλύτερη αυτή η δέσμη από αυτή που θα πάει από το 2 στο 6, κοντένει, όπως αυτή που θα πάει από το 3, αυτή είναι πιο μικρή. Υπάρχει μία μηχανή η οποία τυλίγει το σύρμα σε 4, ας πούμε, δέσμες. Στο μονοφασικό 3 χρειάζονται, έτσι, σε διαφορετικές διαμέτρους. Τέλος πάντων, αυτά μπορείτε να τα δείτε σε διάφορα βιντεάκια.